Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Τι κάνετε κύριε Χρυστομίδη? Καλά, εσείς? Είστε καλά? Καλά. Ζητήσαμε έτσι να σας φιλοξενήσουμε για να μας δώσετε λίγο τα προπονητικά σας φώτα για την Καβάλα, για το παιχνίδι της Κυριακής, αυτό το σημαντικό για την τρίτη αγωνιστική ανάμεσα στην Καβάλα και τον Άρη, την οποία αντιμετωπίσατε εσείς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στην έδρα της Καβάλας. Ιτηθήκατε με 1-0. Θέλω να μας πείτε έτσι τι εικόνα αποκομίσατε από την Καβάλα σε αυτό το παιχνίδι. Η Καβάλα είναι καλή ομάδα. Έτσι, έχει οργανωθεί. Mm-hmm. Και ο προγραμματισμός της έγινε για να πρωταγωνιστεί στην κατηγορία, να κάνει πρωταθλητισμό. Ναι. Γιατί σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού τους είχαν ότι ο Άρης θα αλλάξει κατηγορία. Ναι. Από την ώρα που ο Άρης δεν άλλαξε κατηγορία, mm-hmm. η ομάδα είναι καλή. Mm-hmm. Πιστεύω ότι η Καβάλα, η Δράμα και ο Άρης θα είναι οι διεκδικητές για την άνοδο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ο Άρης έχει ένα μικρό προβάδισμα λόγω ιστορίας, λόγω κόσμου. Mm-hmm. Η φανέλα είναι πολύ βαριά. Ναι. Από εκεί και πέρα θέλει προσοχή το παιχνίδι. Mm-hmm. Και όποιος παίζει με τον Άρη, ειδικά η Καβάλα που είναι καλή ομάδα, ναι. από το κέντρο και προς τα μπροστά είναι πολύ καλή, με έμπειρους παίκτες. Έχει κρατήσει κάποια παιδιά από πέρσι, δηλαδή και το Χάρη τον Παπά, και ο Μπρατσιάνη και ο Κανούλας. Είναι ο Χάρης Παπάς, είναι ο Μπρατσιάνη, είναι ο Καζάκης, mm-hmm. που είναι έμπειροι παίκτες, είναι ο Δουμάνης, είναι ο Δέντσας. Mm-hmm. Το κέντρο έχει παίκτες με εμπειρία. Ναι. Έχει παίκτες πολύ καλούς με εμπειρία. Θέλει να το προσέξει ο Άρης πολύ και ένα παραπάνω. Όλα τα παιχνίδια, όποια ομάδα παίζει με τον Άρη, ναι. είναι πρόκληση. Ο Άρης ναι. είναι πρόκληση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μας είπατε από τη μέση και μπροστά. Θέλετε να πείτε ότι από τη μέση και πίσω υπάρχει κάποιο θέμα? Δεν είναι δηλαδή τόσο δυνατή όσο είναι από τη μέση και μπροστά? Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι όχι, δεν είναι ότι είναι αδύνατη προς τα πίσω, αλλά θεωρώ ότι το δυνατό σημείο τους είναι από το κέντρο και προς τα μπροστά. Ναι. Από το κέντρο και προς τα μπροστά θεωρώ ότι είναι το δυνατό τους σημείο. Στο δικό σας το παιχνίδι πώς ήταν, πώς κύλησε? Γιατί είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα της σεζόν και γι' αυτό σας ρωτάω. Κοίταξε, εμείς είχαμε παίξει και πριν 10 μέρες, πριν το επίσημο, είχαμε παίξει ένα φιλικό. Άρα γνωρίζεστε. Το οποίο τους κερδίσαμε 2-3 την Καβάλα. Ναι. Ήρθανε πιο μαζεμένοι και πιο συγκρατημένοι. Και πιο υποψιασμένοι. Ναι, γιατί είχαμε παίξει το φιλικό. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι, αν εξαιρέσεις το πρώτο 20 λεπτό ότι δεχτήκαμε πάρα πολύ πίεση από την Καβάλα, mm-hmm. αλλά μετά το 20 λεπτό το ισορροπήσαμε και το παιχνίδι το χάσαμε από ένα στημένο. Α, μάλιστα. Από στημένο, δεν χάσαμε δηλαδή γιατί από μία φάση, αλλά βγάλανε πολλές φάσεις, δημιουργήσαν πολλές προϋποθέσεις για γκολ. Mm-hmm. Και όπως είπα προηγουμένως, από το κέντρο και προς τα μπροστά θέλουν προσοχή. Μάλιστα. Το αδύνατο του σημείο σε σχέση δηλαδή συνολικά στην ομάδα θεωρώ ότι είναι προς τα πίσω. Βέβαια είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι αυτό που έρχεται την Κυριακή και δεν ξέρω πώς θα το προσεγγίσει η Καβάλα, δηλαδή αν θα είναι λίγο πιο μαζεμένη, αν θα είναι λίγο πιο συγκρατημένη στην επιθετικότητά της. Σίγουρα, κοίταξε. Σίγουρα ο τρόπος παιχνιδιού της Καβάλας απέναντι σε εμάς με τον τρόπο παιχνιδιού απέναντι στην ομάδα θα είναι τελείως διαφορετικός. Ναι. Έτσι. Δεν μπορεί τον Άρη, θα πρέπει να διαλέξει ένα άλλο τρόπο παιχνιδιού. Ναι. Δεν θα τον παίξει ανοιχτά δηλαδή. Άλλη ομάδα είναι, άλλη ομάδα είναι ο Εύρος, αλλιώς την υπολογίζεις και αλλιώς είναι ο τρόπος παιχνιδιού και άλλη ομάδα είναι ο Άρης. Mm-hmm. Ναι. Όσον αφορά τα ρόστερ, αυτή τη στιγμή με βάση τα ονόματα μόνο, σαφώς αυτό του Άρη υπερέχει όχι μόνο της Καβάλας αλλά έναντι όλων νομίζω της. Ο Άρης είναι κρίμα, είναι ντροπή για το να αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτά δεν χρειάζεται, είναι χιλιοϊπωμένα. Ναι. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να προσπαθήσεις για να αλλάξεις κατηγορία. Ναι. Μόνο με το όνομα δεν βγαίνει. Σωστά. Θεωρώ ότι έχει το περσινό, mm-hmm. έχει το πάθημα το περσινό ο Άρης. Ναι. Θεωρώ ότι έγινε από την αρχή καλύτερος προγραμματισμός φέτος. Mm-hmm. Πέρσι είχε για μεγάλο διάστημα πολλά διοικητικά προβλήματα, mm-hmm. και αυτά του στέρισαν και την άνοδο. Mm-hmm. Φέτος θεωρώ ξεκίνησε καλύτερα. Έχει ποιοτικό ρόστερ, mm-hmm. με ονόματα δεν χρειάζεται να λέμε, mm-hmm. που έχουν παίξει Champions League, έχουν παίξει Mundial, δηλαδή μιλάμε για ονόματα μεγάλα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αυτό θα πρέπει να το δείξει στο γήπεδο. Γιατί τα ονόματα. Ναι, δεν παίζουν σωστά. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή η Καβάλα, επειδή έχει κάνει περισσότερο καιρό προετοιμασία, άρα είναι μια καινούργια σχετικά ομάδα, η οποία φτιάχνει τις τελευταίες 15-20 μέρες, έχει από αυτή την άποψη ένα θεωρητικό προβάδισμα, γιατί είναι πιο έτοιμη, έχει μεγαλύτερη ομοιογένεια, μεγαλύτερη συνοχή αυτή την περίοδο από ό,τι ο Άρης? Στο θέμα που
που μου λες τώρα, σίγουρα η Καβάλα είναι πιο μπροστά, γιατί είναι, έχει κάνει, ξεκίνησε την προετοιμασία της από την αρχή, έχει οργανωθεί σωστά, έχει κάνει σωστή προετοιμασία, έχει κάνει τα φιλικά της. Ο Άρης του έκανε καλό που, εντάξει, άρχισε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αυτό έκανε καλό στον Άρη, αλλά πιστεύω ότι το ισοσταθμίζει αυτήν την, όχι το όχι καλό ξεκίνημα της προετοιμασίας με τα καλά ονόματα που έχει, γιατί διαθέτουν εμπειρία και μπορούν να διαχειριστούν το παιχνίδι. Βέβαια, αυτό που είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι παιδόν Σουάρες κόντρα στην Κρύα Βρύση, το είχαμε δει και πέρσι κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Το πρόβλημα που έχει ο Άρης και θα έχει ενδεχομένως στη σεζόν και θα το βρει μπροστά του είναι το γεγονός ότι το 99% των ομάδων, για να μην πω το 100%, είναι ομάδες που θα τον περιμένουν, δηλαδή από τη μέση και πίσω. Δηλαδή θα πρέπει να διασπά τις κλειστές άμυνες, όπως έγινε και στο παιχνίδι με την Κρύα Βρύση. Είτε εντός είτε εκτός. Δεν είναι μόνο εντός. Δηλαδή, είναι λογικό. Ένα παραπάνω που έπαιζε με την Κρύα Βρύση στην έδρα του, δεν μπορείς να πας μέσα στο Χαριλάου και να ανοιχθείς. Αλλά από εκεί πέρα, είτε παίζει εντός είτε παίζει εκτός, θεωρώ ότι όλες οι ομάδες, αν όχι όλες οι περισσότερες, θα περιμένουν τον Άρη, μπας και κλέψουν το παιχνίδι. Γιατί όποια ομάδα θεωρώ ότι θα πάει να χτυπήσει στα ίσα τον Άρη, είναι χαμένη. Ναι. Πάντως με το καλημέρα είχαμε και έτσι μια μικροέκπληξη, την ήττα της Δόξας Δράμας, στην οποία μας είπατε ότι είναι μια ομάδα και αυτή η οποία θα κυνηγήσει την άνοδο. Έχασε εντός έδρας από το Άγιον Έρη, δηλαδή μόλις τη δεύτερη αγωνιστική είδαμε έτσι ένα αποτέλεσμα που ενδεχομένως δεν το περιμέναμε. Από τις ομάδες που η δικιά μας η ομάδα που έπαιξε φιλικά και από αυτά που γνωρίζουμε από το πρωτάθλημα, όσες ομάδες έχουμε δει, θεωρώ ότι όλες οι ομάδες είναι στα ίδια. Με μια μικρή διαφορά Άρη, Καβάλα και Δόξας. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια από αυτές τις τρεις ομάδες, Καβάλα, Δόξα και Άρης, όποιος δεν προσέξει τα παιχνίδια του και κάνει τα λιγότερα λάθη, αυτός και θα βγει. Αλλά αυτές οι τρεις ομάδες θεωρώ ότι είναι ένα κλικ πάνω από τις υπόλοιπες. Μάλιστα. Κατανοητό. Και είναι και δύσκολο για τις υπόλοιπες, γιατί πέφτουν και 8, δηλαδή θα είναι σε ένα καζάνι όλες μαζί κατά κάποιο τρόπο. Έτσι ακριβώς. Είναι και αυτός που παίρνει τώρα, όπως το Άγιον Έρη, αυτός που παίρνει βαθμούς από αυτές τις τρεις ομάδες, θα είναι και ο ευνοούμενος της κατηγορίας. Δηλαδή για να πάρεις από τη Δόξα, από την Καβάλα, όποιος παίρνει και από τον Άρη βαθμούς, είναι ένα συν και ένα μεγάλο βήμα προς τη σωτηρία του. Από εκεί και πέρα οι τρεις ομάδες αυτές θεωρώ ότι λίγο ξεχωρίζουν και οι υπόλοιπες 14 θα παλεύουμε για 6 θέσεις. Πάντως έτσι δεν συμμερίζεστε μια έτσι μεγάλη υπεραισιοδοξία που υπάρχει από κάποιους ότι επειδή ο Άρης πήρε όλους αυτούς τους παίκτες θα κάνει και περίπατο και θα πάει τρένο στη Football League? Θεωρώ ότι τα ονόματα, η ιστορία, η φανέλα και όλα αυτά που ακολουθούν τον Άρη είναι βαριά. Αλλά στο γήπεδο δεν παίζουν ούτε τα ονόματα ούτε η φανέλα. Ναι. Και επειδή έχουμε και το περσινό το προηγούμενο, η δυσκολία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη και θα πρέπει να την καταλάβουν οι παίκτες του Άρη, ασχέτως τα ονόματα. Δεν ξέρω αν έχει τόσο μεγάλο όνομα, το δείχνει στο γήπεδο. Πάντως φαίνεται έτσι από αυτή την εβδομάδα ότι η Καβάλα, ειδικά η Καβάλα, αν και είμαστε μόλις στην τρίτη αγωνιστική, έχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό το παιχνίδι. Δεν επιτρέπει τηλεοπτική μετάδοση. Γενικότερα έχει απογορεύσει τις δηλώσεις. Λες και μιλάμε για κάποιο παιχνίδι που είναι τελικό. Και η Καβάλα από την πλευρά της, και αυτή διεκδικεί την άνοδο. Ναι. Άμα αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα από τον Άρη, είναι και στην ουσία είναι οι βασικοί διεκδικητές του τίτλου. Έτσι, είναι η Καβάλα και ο Άρης. Ίσως είναι και θέμα εντυπώσεων, θέμα ψυχολογίας. Ναι, μπράβο. Προσπαθούν όλα τα μέσα να διεκδικήσουν το παιχνίδι. Και πείτε μας αυτό είναι θεμητό. Ναι, σωστά. Πείτε μας κάτι και για τη δική σας ομάδα πριν σας ευχαριστήσουμε. Έχετε δύσκολο έργο. Εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, γιατί όλες αυτές οι ακριτικές ομάδες που είναι μακριά από τα κέντρα είναι δύσκολο. Και από οικονομικής πλευράς τα έξοδα είναι πάρα πολλά, γιατί όλα τα παιχνίδια είναι, οι αποστάσεις είναι τόσο μεγάλες. Είστε και μακριά εσείς. Είναι μακριά. Είναι όλα τα παιχνίδια μακριά. Έχουν εδώ, οι άνθρωποι έχουν μεράκι, έχουν όρεξη. Έτσι, είναι ένα μικρό χωριό. Προσπαθεί να σώσουμε την κατηγορία όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας. Ναι. Από εκεί και πέρα γίνεται μια καλή προσπάθεια. Με ό,τι προβλήματα έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας, άλλαγε παιδικά. Είναι το ακριτικό που σας είπα προηγουμένως μέρος, αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα είναι καλή και κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε και καλύτεροι. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια καλή σεζόν και να σας ευχαριστήσουμε πολύ που δεχτήκατε να μας μιλήσετε, γιατί ξέρω ότι έχετε και προπόνηση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ.